Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 του Νοεμβρίου. Την Πέμπτη έχουμε την απεργία της ΑΔΕΔΗ. Απεργία ΑΔΕΔΗ την Πέμπτη. Σήμερα απεργούν στο ΜΕΓΑ. Οι εργαζόμενοι που ούτως ή άλλως δεν πληρώνονται. Θα τα πούμε για το ΜΕΓΑ στη συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι αυτήν την ώρα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό ψέλεται η νεκρόσιμος ακολουθία για τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίμησε αυτό το αξίωμα, το πρώτο αξίωμα της χώρας, όσο κανείς άλλος. Εγώ θέλω να εκφράσω για μια ακόμη φορά τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Να θυμίσω ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος υπήρξε ένας εξαιρετικός πολιτικός και να θυμίσω ακόμα ότι φίλες και φίλοι, ο Κωστής Στεφανόπουλος ήταν ένας έντιμος και ακέραιος πολιτικός. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του είναι παροιμιώδης. Αυτό το λέω για το εξής. Υπάρχουν πολιτικοί, δεν όλοι πολιτικοί το ίδιο. Υπάρχουν πολιτικοί ηθικοί, έντιμοι, ακέραιοι, όπως ο Στεφανόπουλος, όπως ο Κύρκος, όπως πολλοί άλλοι. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι λαμόγια, όπως ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, οι οποίοι υποτιμούν και υποσκάπτουν τους θεσμούς της χώρας με τις συμπεριφορές τους. Έχουμε μια τάση, πάρα πολλοί από εσάς, να λέτε ότι οι πολιτικοί είναι απατεώνες, οι δημοσιογράφοι είναι απατεώνες. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Υπάρχουν πράγματι απατεώνες πολιτικοί, υπάρχουν πράγματι διεφθαρμένοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν επίσης και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το καθήκον τους έτσι όπως το αντιλαμβάνονται, με σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας. Προσωπικά, και θέλω να το πω αυτό, δεν νιώθω, λάθη έχω κάνει, ποιος άνθρωπος δεν έχει κάνει λάθη, αλλά δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθώ επειδή είμαι δημοσιογράφος 30 χρόνια. Αντιθέτως, νιώθω περήφανος γιατί αυτό που έκανα ήταν αυτό που νόμιζα και αυτό που επέβαλε η συνείδησή μου. Συνεπώς, όταν μιλάτε απαξιωτικά, οι δημοσιογράφοι είναι αλήτες, ρουφιάνοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείτε να συγκαταλέγετε εμέναν και αρκετούς άλλους που γνωρίζω στον κατάλογο αυτό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο Στεφανόπουλος ήταν ένας αξιολογότατος ηθικός πολιτικός, το αντίθετο ο Άκης Τσοχαντζόπουλος δεν ήταν και πολλοί άλλοι. Και θέλω να πω εδώ ότι δεν έχει να κάνει με ποιο κόμμα είσαι. Ο Στεφανόπουλος ήταν δεξιός. Θα μπορούσε να ήταν, υπάρχουν έντιμοι πολιτικοί και στην αριστερά και στη δεξιά. Υπάρχουν έντιμοι δημοσιογράφοι, είτε είναι αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, οτιδήποτε άλλο. Το ηθικό πλεονέκτημα δεν είναι επειδή κάποιος είναι αριστερός, επειδή είναι κάποιος δεξιός. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα, με τον χαρακτήρα και το κύρος του κάθε ανθρώπου. Αυτό το λέω για να είμαστε ανοιχτοί και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Το να απαξιώνει συλλήβδην τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, τους δικαστικούς, τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, όλους όσους έχουν κάποιο κύρος μέσα στην κοινωνία ή κάποια θέση μέσα στην κοινωνία, είναι απαξιωτικό. Κάποιοι τα έχουν καταφέρει. Κάποιοι είναι εξαιρετικοί στην δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι δεν είναι. Και συνήθως, ασφαλώς, αυτοί οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και έντιμοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και χρήματα. Συνήθως. Όχι απαραίτητα πάντα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει πολλά χρήματα με τη δουλειά τους. Τώρα, αν έχουν ήσυχη ή όχι τη συνείδησή τους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει κομπίνες. Εγώ προσωπικά, το επαναλαμβάνω, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχω κάνει ποτέ κομπίνα, δεν έχω βγάλει χρήματα παράνομα, δεν έχω χρηματιστεί ποτέ για να υποστηρίξω τον έναν ή τον άλλον και αισθάνομαι με τη συνείδησή μου εντάξει. Λάθη έχω κάνει.
όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν κάνει λάθη. Έχω κάνει και λαθασμένες επιλογές, τις οποίες έχω πληρώσει και πολύ άσχημα. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν έχω κάνει όμως τίποτα για το οποίο ντρέπομαι. Και αυτό ισχύει για πάρα πολλούς και πολιτικούς και δημοσιογράφους και δικαστές. Αυτό γιατί η απαξίωση συλλήβδην όλου του κλάδου βολεύει μόνο τους διεφθαρμένους. Γιατί διεφθαρμένοι πολιτικοί θέλουν να λένε όλοι είναι διεφθαρμένοι. Οι διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι θέλουν να λένε όλοι είναι διεφθαρμένοι. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε πάλι στο κάτω μέρος της οθόνης το Twitter και το Facebook. Τη σελίδα μου στο Facebook που είναι Γιάννης Λοβέρδος Δημοσιογράφος, hashtag JLoverdos. Μπορείτε να μπαίνετε, να κάνετε like, μ' αρέσει, και να παρακολουθείτε όλες μου τις δημοσιεύσεις. Ομοίως να με ακολουθείτε και στο Twitter που βλέπετε, παπάκι, Γιάννης Λοβέρδος στα λατινικά. Αυτό είναι το σήμα μου. Μπορείτε να μπαίνετε και στο Twitter και στο Facebook, να με ακολουθείτε και στα δύο αυτά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να παρακολουθείτε όλες μου τις δημοσιεύσεις, όλα μου τα σχόλια, όλη μου την αρθρογραφία που τις ανεβάζω εκεί. Το λέω αυτό διότι τα social media είναι σήμερα πολύ σημαντικός παράγοντας για την επικοινωνία των ανθρώπων και για να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Χρησιμοποιείται και στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιείται και στις επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται και στην πολιτική και τη δημοσιογραφία. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σελίδα στο Facebook με πάρα πολλές χιλιάδες ακολούθους, ακριβώς για να μπορούν να επηρεάζουν θετικά ή και αρνητικά κάποιοι, με τον τρόπο τους, με τις απόψεις τους, με τις θέσεις τους. Έχει παίξει ρόλο στο να εκλεγούν και πολιτικοί. Ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πολύ πιο αξιόλογος. Κινείται πολύ πιο δυναμικά και αξιόλογα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Χίλαρη Κλίντον. Και ένας από τους λόγους που εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων θεωρείται πως ήταν και αυτός. Διότι ο Τραμπ είχε μια αντιπαλότητα με τα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης, όπως είναι οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια, και είχε καλύτερη σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό. Όσοι θέλετε να παρακολουθείτε αυτά τα οποία λέω, οι νεότεροι άνθρωποι, καταλαβαίνω ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι δυσκολεύονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και έχω δει παππούδες οι οποίοι θα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, και στο Twitter και στο Facebook, στη σελίδα μου Γιάννης Λοβέρδος Δημοσιογράφος, στο Facebook και στο Γιάννης Λοβέρδος, παπάκι Γιάννης Λοβέρδος στο Twitter, μπορείτε να με ακολουθείτε από τώρα και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αφού ολοκληρώσαμε το θέμα του Κωστή Στεφανόπουλου, αυτό δεν ολοκληρώνεται ποτέ, ο Εκλοιπών θα ταφεί στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα, της οποίας ήταν από τα σημαντικότερα τέκνα. Η Πάτρα έχει αναδείξει πολλούς και σπουδαίους πολιτικούς. Η οικογένεια Παπανδρέου προέρχεται από την Αχαΐα, όπως και ο Κωστής Στεφανόπουλος και πολλοί άλλοι από παλαιότερα των ετών. Μεγάλο μέρος αγωνιστών του 21 και προχόντων του 21 ήταν Αχαίοι. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Κωστή Στεφανόπουλου, ενός ανθρώπου ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στα 10 χρόνια που υπήρξε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να θυμίσω πάλι, το έλεγα και χθες, αλλά να το θυμίσω γιατί είναι σημαντικό, ότι αν ο Κωστής Στεφανόπουλος δεν είχε εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας του 1995, θα τον είχαμε ξεχάσει. Και θα ήταν άδικο. Έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας του 1995, έμεινε 10 χρόνια πρόεδρος της Δημοκρατίας και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του πολιτεύματος αυτά τα 10 χρόνια που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να θυμίσω βέβαια ότι παλιότερα υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλη. Τώρα, πέρα από τον Κωστή Στεφανόπουλο, θέλω να έρθω στις εξελίξεις που διαμορφώνται σε δύο πολύ σημαντικά μέτωπα. Στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, η οποία δεν ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, αντιθέτως, οι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν σήμερα το πρωί και θα συνεχιστούν μέσω τηλεδιασκέψεων,
με τους δανειστές οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα, γιατί μεθαύριο, ιδίως οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιορτάζουν την Πέμπτη, μεθαύριο Πέμπτη, την ημέρα των ευχαριστειών. Μια αμερικάνικη γιορτή, μια μεγάλη γιορτή για τους Αμερικανούς, την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιορτάζει. Δεν τη γιορτάζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι μια μεγάλη γιορτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν οι δανειστές. Υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά και τα δημοσιονομικά και τα εργασιακά. Από πλευράς της κυβερνήσεως εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε προς σωστή κατεύθυνση, ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το αργότερο μέχρι τέλους του έτους, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει μια ελάφρυνση του χρέους στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, το τελευταίο Eurogroup για το 2016, και επίσης ελπίζει ότι θα μπορέσει από το τεχνητό, δεν είναι πραγματικό πλεώνασμα, το οποίο νομίζουμε ότι έχει πετύχει, δεν το έχει πετύχει πραγματικά, το έχει πετύχει γιατί δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του ελληνικού δημόσιου, μόνο έτσι υπάρχει τύπης πλεώνασμα, ότι θα δώσει και αυτή ένα κοινωνικό μέρισμα. Όπως είχε δώσει ο Σαμαράς πρωτού χάσει τις εκλογές. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, ακόμα και αν δοθεί, ακόμα και αν πάρουν έγκριση από τους δανειστές και δώσουν το κοινωνικό μέρισμα, αυτό το κοινωνικό μέρισμα να αλλάξει τη γνώμη που έχουμε για την κυβέρνηση αυτή. Θα είναι ένα αστείο κοινωνικό μέρισμα, το οποίο θα γίνει μόνο για μια ακόμη φορά για λόγους εντυπώσεων. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια πραγματική ανάπτυξη, μια ουσιαστική ανάπτυξη, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πλούτο. Και για να δημιουργήσουμε πλούτο πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, πρέπει να κοπιάσουμε, να σχεδιάσουμε, να οραματιστούμε, να δημιουργήσουμε. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, πρέπει προηγουμένως το ίδιο το κράτος να λειτουργήσει διαφορετικά από ό,τι λειτουργεί σήμερα. Να κάνει μεγάλες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο που λειτουργεί και φυσικά στο φορολογικό σύστημα και στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Κάτι που το λέω, το επαναλαμβάνω, αλλά δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το κάνουν. Οι κυβερνώντες νοιάζονται μόνον πώς θα διατηρήσουν την εξουσία τους και πώς θα μεγαλώσουν την πίτα των δικών τους ανθρώπων που διορίζουν στο δημόσιο. Κοιτάξτε τι έγινε. Χτες μάθαμε ότι φτιάχνεται, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος, γραφείο του Πρωθυπουργού, ένα δεύτερο μίνι Μαξίμου στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Γιατί υπάρχει ολόκληρο Υπουργείο στη Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει παράρτημα του μεγάλου Μαξίμου, παράρτημα του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται για να βολευτούν και εκεί κάποιοι Σιριζέοι, οι οποίοι θα πάρουν το παχυλό μισθό τους. Και επικεφαλής στέθηκε μια νεαρή κοπέλα, 28 μόλις ετών, η οποία ήταν υποψήφια στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, απέτυχε να εκλεγεί και η κοπέλα αυτή, η οποία δεν έχει κανένα άλλο προσώπη πέραν το ότι είναι συνεπές στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επί σειράν ετών, θα αναλάβει το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη υπό την υποπτία του κολλητού του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Βερναρδάκη. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτό. Εγώ όμως είδα ότι αυτή η κυρία, δεν θυμάμαι και το όνομά της, η συντρόφισσα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βερναρδάκη, 28 ετών, είχε κατέβει στις εκλογές και είδα στο διαδίκτυο το βίντεο από τις προεκλογικές ομιλίες που έλεγε ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που μας είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι τον Ιανουάριο το 2015 ότι είναι πλήρως κοστολογισμένο και θα εφαρμοστεί μέχρι τελευταίας τελείας. Φυσικά, όπως ξέρετε, από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Το παραμικρό δεν εφαρμόστηκε από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αλλά η κυρία αυτή επέμενε ότι θα εφαρμοστεί. Λοιπόν, ιδού πεδίο δράσης λαμπρών. Γιατί τώρα που θα αναλάβει το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ας εφαρμόσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που είναι και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, είναι και η Ράδιο Αρβίλα, ο Κανάκης και η παρέα του, που χτες σάρωσαν σε τηλεθέαση στην πρώτη εκπομπή τους για την φετινή σεζόν. Και ήταν πολύ σκληρή. Πολύ σκληροί με το χιούμορ που τους διακρίνουν. Ο Κανάκης και η παρέα του κάνανε σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Όπως πρέπει να κάνει κάθε ένας που κάνει σάτιρα. Η σάτιρα απευθύνεται κατά πάντων
Αυτό σημαίνει σάτιρα. Αλλιώς είναι προπαγάνδα. Αλλιώς αν ένας ηθοποιός αναλαμβάνει να σατιρίσει μόνον αυτόν που δεν γουστάρει, όπως κάνει ο Λάκης Δαζόπουλος, τότε δεν πρόκειται περί σάτιρας, πρόκειται περί προπαγάνδας, όπως κάνει ή έκανε, γιατί τώρα δεν έχει πια εκπομπή, αφού έφυγε από τον Α, ο κύριος Λάκης Δαζόπουλος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που ήθελα να σας πω. Η δεύτερη πραγματικότητα που ήθελα να σας πω είναι ότι κατατέθηκε χθες και ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου από τη Βουλή των Ελλήνων, ο προϋπολογισμός για το 2017. Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2017. Τι προβλέπει αυτός ο προϋπολογισμός, όπως έχετε ήδη υποθέτω πληροφορηθεί, νέα έσοδα από φόρους ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, εκτός από τους φόρους που ούτως ή άλλως πληρώνουμε ή πληρώσαμε φέτος και συνεχίζουμε να πληρώνουμε μέχρι τέλους του έτους, γιατί έχουμε ακόμα, μην το ξεχνάτε αυτό, στο τέλος του μηνός αυτού του Νοεμβρίου την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και την τρίτη δόση του ένφια. Τον Δεκέμβριο έχουμε την τέταρτη δόση του ένφια και τα τέλη κυκλοφορίας. Και τον Ιανουάριο έχουμε την πέμπτη δόση του ένφια. Μην τα ξεχνάτε αυτά, είναι μπροστά μας. Πέραν λοιπόν αυτών των φόρων, έχουμε επιπλέον 2,5 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Από πού θα εισπραχθούν αυτοί οι φόροι? Από την αλλαγή στο αφορολόγητο που έγινε ήδη και θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά, εφαρμόζεται ήδη από αυτή τη χρονιά και θα το δούμε στις φορολογικές δηλώσεις του 2017, και από τους νέους έμεσους φόρους. Έρχεται νέα καταιγίδα έμεσων φόρων που στοχεύει τι? Κυρίως εκεί που υπάρχει η κατανάλωση ή που νομίζουν ότι υπάρχει κατανάλωση. Βενζίνη, πετρελοειδή, καύσιμα, κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία, τσιγάρο, ηλεκτρονικό τσιγάρο και καφέ. Σε μια χώρα που έχει μετατραπεί λόγω ανεργίας, λόγω υποπαραγωγικότητας, λόγω μη δημιουργίας πλούτου, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καφενείο, η κυβέρνηση πάει να φορολογήσει τον καφέ. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, πάρα πολλοί άνεργοι, περνάνε τη μέρα τους γιατί δεν έχουν που άλλο να πάνε σε ένα καφενείο, και επειδή τα μόνα που υπάρχουν σήμερα που λειτουργούν σε αυτή την αγορά, βλέπετε, κλείνουν όλα τα μαγαζιά, όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις και ανοίγουν καφέ. Καφέ, τυροπιτάδικα, φουρνάρικα, σαντουιτσάδικα, γυράδικα, σουβλατζίδικα. Αυτά ανοίγουν στην ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η ελληνική οικονομία σήμερα, αν εξαιρέσουμε τον τουρισμό. Και επειδή ανοίγουν αυτά, είπανε τι μπορούμε να φορολογήσουμε. Θα φορολογήσουμε και τον καφέ. Θα φορολογήσουμε και το τσιγάρο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος πάει να καπνίσει και να πιει έναν καφέ, θα το ανεβάσουμε και αυτό. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ότι θα μειωθεί η κατανάλωση και τα έσοδα που προσδοκά να πάρει η κυβέρνηση από τον καφέ και από τα τσιγάρα δεν πρόκειται να τα εισπράξει. Θα μειωθούν. Θα μειωθεί η κατανάλωση. Γιατί και θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, ακόμα και τα καφέ. Γιατί μην νομίζετε ότι αυτές οι επιχειρήσεις πάνε σπουδαία. Κάποιες πάνε καλά, κάποιες όχι. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η φορολόγησή τους, που αν ένας που έχει ένα καφενείο, για παράδειγμα, μια καφετέρια, κόβει όλες τις αποδείξεις, θα χρεοκοπήσει αργά ή γρήγορα. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει όλους αυτούς τους υπερβολικούς φόρους. Αυτά τα λέω γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και σωστός απέναντί σας. Γιατί θέλω να είμαι έντιμος απέναντί σας, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι τα 2,45 επιπλέον δις από φορολογία δεν πρόκειται να εισπραχθούν το 2017. Διότι εκτός όλων των άλλων, από 1η Ιανουαρίου αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν μπλοκάκι. Είναι πολύ επαχθέστερη για όσους δηλώνουν εισόδημα μεγάλο ή έχουν διπλή απασχόληση. Δεν θα εισπραχθούν τα έσοδα και από εκεί και θα έχουμε νέα τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία μέσα στο 2017. Τα λέω αυτά γιατί τα έχουμε μπροστά μας, δεν τα έχουμε πίσω. Τα έχουμε μπροστά μας. Και ό,τι και αν σας λένε ότι θα μπούμε στο καθεστώς, θα γίνει η ελάφρυνση του χρέους και θα μπούμε στο καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης και θα ζήσουμε καλύτερα, είναι μπούρδες.
μπορεί να υπάρξει όχι ελάφρυνση, μια μετατόπιση του χρέους, της αποπληρωμής, της διάρκειας αποπληρωμής του χρέους για κάποια χρόνια. Να υπάρξει μια μείωση των επιτοκίων. Αυτό μπορεί να υπάρξει και μπορεί να αποφασιστεί στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Μπορεί πράγματι οι τράπεζες να μπουν στο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι το QE, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Δηλαδή θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα οι τράπεζες. Αυτό μπορεί να γίνει από το Μάρτιο και μετά. Αυτό το πρόγραμμα όμως, το οποίο δεν είναι βέβαιο θα διαρκέσει για πάντα, μέσα στο 2017 υποθέτω θα διαρκέσει, δεν σημαίνει ότι θα έρθει αυτομάτως η ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα. Πρέπει να επισημάνω ότι ενώ έχουν δοθεί πολλά δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτό, στην επαναγορά ομολόγων των χωρών μελών της Ευρωζώνης, δεν υπάρξει αντίστοιχη ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς μέχρι τώρα δεν μετείχαμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, οι ελληνικές τράπεζες. Τώρα θα μετέχει, από τον Μάρτιο, στην καλύτερα των περιπτώσεων, θα μετέχει ενδεχομένως η Ελλάδα. Αλλά στις άλλες χώρες που ήδη διαρκεί ένα χρόνο περίπου αυτό το πρόγραμμα, και παρά το γεγονός ότι έχουν πέσει πολλά δις, δεν έχει έρθει ανάπτυξη. Γιατί οι τράπεζες είναι επιφυλακτικές στη δανειοδότηση. Δεν πηγαίνουν χρήματα σε λειτουργικές, δημιουργικές επενδύσεις. Και γιατί υπάρχει μεγάλη αναστάτωση γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα που τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λέω, μην προσδοκάτε θαύματα. Δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν πρόκειται να γίνουν θαύματα αν ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και αν υπάρξει μια σχετική αναδιάρθρωση του χρέους που να γίνει λιγότερο πιεστικό για την ελληνική οικονομία. Έτσι κι αλλιώς, όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη, το πρόβλημα του χρέους ανακύπτει για την Ελλάδα μετά το 2021. Δεν ανακύπτει άμεσα. Όλα αυτά τα λέω για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Υπολογίζει η κυβέρνηση ότι μόνο με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και το ΕΣΠΑ, που είναι οι δύο μηχανισμοί που διαθέτουμε για όποιες δημιουργικές παραγωγικές δραστηριότητες, δηλαδή λεφτά από τους ξένους, λεφτά από τους κακούς ξένους, πάλι είναι, δεν είναι ούτε ένα ευρώ δικά μας, δική μας δημιουργία, από τους κακούς ξένους θα τα πάρουμε αυτά, και την ποσοτική χαλάρωση και το ΕΣΠΑ, αυτά τα χρήματα θα προκαλέσουν ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας μέσα στο 2017 κατά 2,7%. Δεν πρόκειται. Σας το λέω γιατί εγώ είμαι ειλικρινής. Γιατί εγώ ό,τι σας έχω πει έχει βγει. Ακόμα και αν ληφθούν αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Κάτι που δεν είναι ακόμα απολύτως βέβαιο. Ακόμα και αν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέσα στο 2017. Κάτι που δεν είναι απολύτως βέβαιο. Μέχρι το 2016. Ακόμα και αν ενταχθεί μέχρι το Μάρτιο στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές τράπεζες, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε πρόγραμμα ανάπτυξης, σε πορεία ανάπτυξης, εάν προηγουμένως δεν γίνουν μεγάλες ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο, στο άνοιγμα των αγορών, στο άνοιγμα του ανταγωνισμού, στο φορολογικό σύστημα. Εάν αυτά δεν συμβούν και που θα πάρει χρόνο για να φανούν στην πραγματική οικονομία, η Ελλάδα όχι το 2017, ούτε το 2018, ούτε για πολύ καιρό ακόμα δεν θα μπει σε πορεία ανόδου και ανάπτυξης. Τα λέω αυτά για να θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Κάτι που δεν το κάνουν, πολύ φοβάμαι πολλοί άλλοι, οι οποίοι το αντιμετωπίζουν από κομματικής πλευράς. Εγώ δεν το λέω κομματικά. Εγώ το λέω λογικά και ειλικρινά. Εγώ σας έχω πει, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι είμαι περήφανος γιατί αυτό που κάνω, το κάνω με τα λόγου γνώσεως. Εγώ δεν έχω συνειδητά παραπλανήσει κανέναν. Λέω πάντα την άποψή μου, την οποία την έχω μελετήσει προηγουμένως. Μπορεί να είναι εσφαλμένη ή όχι η άποψή μου, αλλά ποτέ δεν έχω παραπλανήσει συνειδητά κανέναν. Δεν εξυπηρετώ κομματικά συμφέροντα. Κάποιοι άλλοι εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα, είτε του ενός ή του άλλου χώρου ή του οποιοδήποτε άλλου χώρου. Εγώ έχω τις απόψεις μου.
Σας έχω πει πάντα, πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία, στην ανοιχτή οικονομία, πιστεύω στην ανοιχτή ελεύθερη κοινωνία, πιστεύω στο ευρωπαϊκό σύστημα, πιστεύω στο δυτικό τρόπο διακυβέρνησης, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γιατί θεωρώ πως αυτά είναι τα καλύτερα μοντέλα που έχουμε. Δεν είναι τα καλύτερα ιδεατά ενδεχομένως, αλλά σε σχέση με όλα τα άλλα μοντέλα είναι τα καλύτερα. Δυνατά, τα καλύτερα υπαρκτά. Αυτή είναι η αντίληψή μου ιδεολογική. Αυτή την πολιτική μου αντίληψη υπηρετώ προς όφελος της πατρίδας και του κοινωνικού συνόλου, του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ο γνώμονάς μου. Να βοηθήσω όσο μπορώ καλύτερα την πατρίδα μου και τις επόμενες γενιές. Γιατί και εγώ, όπως και εσείς, έχω μικρά παιδιά, ή εσείς έχετε μικρά εγγόνια, και θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και η κατεύθυνσή μας. Με τον τρόπο όμως που αυτή η κυβέρνηση, χωρίς να πω ότι δεν κάνει λάθη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τεράστια, αλλά πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε τα λάθη του παρελθόντος, αυτά έχουν γίνει και τα κάνανε οι προηγούμενοι και τιμωρήθηκαν γι' αυτό. Τώρα πρέπει να δούμε το μέλλον, πρέπει να δούμε τι έρχεται μπροστά μας. Το ποιος είναι χειρότερος από τον άλλον, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν έχει σημασία. Δεν γίνονται εκλογές τώρα άλλωστε. Αυτό που έχει σημασία είναι πως όλοι μαζί θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας. Το όραμά μας για το μέλλον. Με ρωτούν πολλοί εάν θα γίνουν εκλογές. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο εγγύς, στο ορατό μέλλον. Και ο λόγος που δεν θα γίνουν εκλογές είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται στην κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την εξουσία. Κοπίασαν πολύ, δεν το περιμέναν άλλωστε ότι θα έρθουν ποτέ στην εξουσία. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ πριν από 10 χρόνια τους έλεγε ότι θα έρθουν στην εξουσία, θα γελούσαμε όλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση το κόμμα 3% να έρθει στην εξουσία ποτέ. Τα πράγματα άλλαξαν και άλλαξαν λόγω της μεγάλης δοκιμασίας οικονομικής που περνάει ο τόπος. Εκμεταλλεύτηκε ο Τσίπρας τη συγκυρία, έφτιαξε ένα κόμμα υβριδικό, στο οποίο πήρε πασόκους, πήρε δεξιούς που τους βάφτισε αριστερούς, όπως ο Καμένος και η παρέα του, πήρε παλιούς αριστερούς και έφτιαξε ένα υβριδικό σχήμα, το οποίο δεν έχει ελπίδα, αν πάει στις εκλογές, δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί και το ξέρουν πολύ καλά. Άρα δεν θα πάνε σε εκλογές. Και δεν έχουν λόγο να πάνε σε εκλογές, γιατί έχουν πιστέψει ήδη το αφήγημά τους ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Και θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν μέχρι και την τελευταία μέρα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Διότι πολλές φορές τα πραγματικά γεγονότα ανατρέπουν τους σχεδιασμούς τέτοιου είδους. Ωστόσο, από την ιστορία της Ελλάδος, από την κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος, υπάρχουν μόνο συγκεκριμένοι τρόποι για να πέσει μια κυβέρνηση. Στο παρελθόν έπεφτε από στρατιωτικά πραξικοπήματα. Ευτυχώς δεν ζούμε πια στο παρελθόν και ευτυχώς πια στην Ελλάδα δεν γίνονται ούτε στρατιωτικά πραξικοπήματα ούτε εμφύλοι πόλεμοι. Ευτυχώς. Αυτό είναι το θετικό. Κατά τα άλλα, μια κυβέρνηση μετά το 1974 έχει πέσει για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να απολέσει την κυριολεκτική της πλειοψηφία. Θεωρώ αδύνατον, έστω και με 153 βουλευτές, να απολέσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτή η κυβέρνηση του Καμένου και του Τσίπρα. Διότι και οι δύο και οι βουλευτές τους έχουν κάθε συμφέρον να παραμείνουν στην εξουσία, διότι ξέρουν ιδίως του Καμένου αλλά και του Τσίπρα οι περισσότεροι δεν θα είναι βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πέσει από αυτούς. Καμία. Καμία. Ό,τι και αν γίνεται. Ό,τι και αν τους φέρνει ο Τσίπρας να ψηφίζουν, θα το ψηφίζουν. Ό,τι. Όσες κολοτούμπες και αν χρειαστεί θα τις κάνουν. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι δανειστές. Το δεύτερο είναι να πέσει μια κυβέρνηση, είναι να υπάρξει μια πολύ μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Να υπάρχουν συνεχείς κάθε μέρα διαδηλώσεις, πορείες, κόσμος στους δρόμους, αναστάτωση, ανακατοσούρα, μια μορφή, μια κοινωνία σε εξέγερση. Αυτό δεν προβλέπεται. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα σήμερα. Αντίθετα βλέπω ότι ο κόσμος, απογοητευμένος καθώς είναι,
οργισμένος, θα νιώθει αδικημένος, θα νιώθει όλα. Περνάει δύσκολα, αλλά δεν έχει καμία διάθεση και καμία πρόθεση να ξεσηκωθεί. Δεν το αποκλείω να συμβεί κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέλειο κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Άρα ούτε αυτό πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Ο τρίτος λόγος που συνέβη το 2009, όταν ο Κώστας Καραμαλής ουσιαστικά παράτησε την εξουσία, γιατί έβλεπε ότι ερχόταν η χρεοκοπία και έριξε την καυτή πατάτα στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Απορώ γιατί, αλλά δεν το είχε αντιληφθεί. Είναι να δεις ότι τα πράγματα καταστρέφονται, καταραίει η χώρα και για να αποφύγεις την καταστροφή να παραιτηθείς. Ο Τσίπρας όμως δεν το βλέπει αυτό. Δεν το νιώθει αυτό. Και για αυτούς τους λόγους θα παραμείνει πάση θυσία στην εξουσία. Θα τα καταφέρει, δεν το γνωρίζω αν θα τα καταφέρει μέχρι τέλους, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι θα προσπαθήσει να εξαντλήσει την τετραετία. Και το νωρίτερο που θα κάνει εκλογές θα είναι το φθινόπωρο του 2018, αν έχει δει ότι υπάρχει μια σχετική ανάκαμψη οικονομίας, κάτι που εγώ το αφισβητώ, ή το 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι το πιθανότερο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν πάω να πει ότι θα επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμησή μου. Οι εκτιμήσεις κάνω εδώ. Συνήθως όμως, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά πράγματα της χώρας, θεωρώ ότι μάλλον θα επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν βέβαια και αστάθμητοι παράγοντες. Υπάρχουν και παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Όπως για παράδειγμα, οι σχέσεις μας με τους γείτονές μας και ιδίως με την Τουρκία, καθώς σήμερα το πρωί, πρέπει να πούμε, διεκόψαν και οι συνομιλίες που γινόντουσαν στην Ελβετία μεταξύ του Κυπρίου Πρόεδρου Αναστασιάδη και του Ακιντζή, του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ενώ φάνηκε προς στιγμήν ότι υπάρχει πρόοδος στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος και θα καταλήξουν σε κάποιο είδους συμφωνία, αυτό δεν συνέβη. Και στο Μον Πελερέ της Ελβετίας, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, κατέρευσαν στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Αφορμή, από ό,τι μάθαμε, ήταν ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων που θα επαναπατριστούν στα κατεχόμενα δάφη της Μόρφου. Η ελληνική πλευρά ήθελε 100.000 Ελληνοκυπρίους να επαναπατρίζονται και να αποκτούν ξανά τις περιουσίες τους. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ήθελε πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Δεν τα βρήκαν εκεί. Φαίνεται πως υπήρξε και παρέμβαση Ερντογάν, ο οποίος μάλλον δεν θέλει την επίλυση του προβλήματος και με τους όρους που θα βόλευαν τους Έλληνες φυσικά. Και γι' αυτό κατέρευσαν οι συνομιλίες. Το ότι κατέρευσαν οι συνομιλίες, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι το κυπριακό πρόβλημα παραμένει αναγκάθι στα πλευρά μας και ιδίως σε μια περίοδο που η επιθετικότητα της Τουρκίας και πάλι αυξάνεται εξαιτίας του πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος προφανώς έχει χάσει το μέτρο, ο άνθρωπος έχει γίνει ένας απίστευτος δικτάτορας, σαν γι' αυτόν οι Τούρκοι ποτέ δεν είχαν, ούτε και μάλιστα ήταν τέτοιος δικτάτορας όσο είναι ο Ερντογάν. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας. Είναι πολύ πιθανόν, όπως σας έλεγα, να φτάσουμε και πάλι σε κάποιο είδους αδιέξοδο που μπορεί να φέρει μια ιονή αντιπαλότητα ή σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα λειτουργήσει στην εξωτερική της πολιτική, εξωτερική τους πολιτική οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη νέα κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει και γι' αυτό είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τραμπ δείχνει να έχει πολύ καλύτερες σχέσεις με το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία και το φάνηκε και από το μήνυμα που έστειλε στον κύριο Ερντογάν από ό,τι είχε η απερχόμενη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα. Αυτά τα λέω, θα τα δούμε στην πορεία των πραγμάτων. Τίποτα δεν είναι βέβαιο, τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αστατώσεων και μεγάλων αλλαγών. Εγώ όμως θέλω να σας δώσω πάνω όλα τα δεδομένα και εσείς, επειδή είστε άνθρωποι που σκέπτεστε, άνθρωποι που προβληματίζεστε, μπορείτε να τα αξιολογήσετε. Θέλω να θέσω ένα τελευταίο θέμα και από αυτού του θέματος θέλω να σας παρακαλέσω να το παρακολουθήσετε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά και αμέσως μετά να πάρετε και να πείτε τις δικές σας απόψεις.
στο γνωστό τηλέφωνο στην εκπομπή μας, στο 211-1860-001. Στα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής θέλω σύντομες παρεμβάσεις στις δικές σας για να σχολιάσουμε ένα θέμα που προέκυψε σήμερα και που το βρήκα ενδιαφέρον. Ξέρετε, η τρέλα στην εξουσία μπορεί να είναι και δημιουργική τρέλα, μπορεί να είναι και τρέλα ψυχοπάθεια, η οποία οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, ο υφυπουργός παιδείας, ο νέος υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Κώστας Ζουράρης, βουλευτής Θεσσαλονίκης με το κόμμα του Καμένου, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης ότι δεν χρειάζεται να γίνει ένα τζαμί στην Αθήνα, αλλά ότι πρέπει να γίνουν πολλά τζαμιά για να μπορούν να θρησκεύονται όλοι οι μουσουλμάνοι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Πολλά τζαμιά, παντού. Κάθε πόλη και τζαμί, κάθε χωριό και μιναρές. Αυτό είπε σήμερα ο κύριος Ζουράρης. Επειδή τον γνωρίζω χρόνια, ξέρω ότι ο άνθρωπος έχει μια ιδιορυθμία. Με λίγα λόγια, δεν στέκεται πολύ καλά στα μυαλά του. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τα είπε. Και είπε μάλιστα ότι ο ίδιος, αν και εκλεγείς με το κόμμα του Καμένου, άκουσον, είναι κομμουνιστής, αριστερός και χριστιανός ορθόδοξος. Και τα τρία μαζί. Τι λέτε εσείς? 2-11-18-60-001. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο Ζουράρη, τον χριστιανό ορθόδοξο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και αριστερός και ο οποίος θέλει να γίνουν πολλά τζαμιά στην Ελλάδα για να μπορούν να θρησκεύονται όλοι οι μουσουλμάνοι μετανάστες που βρίσκονται στον τόπο μας και όσοι άλλοι έρθουν. Πολλά τζαμιά, κάθε χωριό και μιναρές, κάθε πόλη και τζαμί. Δεν του αρκεί το ένα τζαμί που θα γίνει στο Βοτανικό, το ένα τζαμί που θα γίνει στον Ελαιώνα. Θέλει πολλά. Αυτό προανήγγειλε ο κύριος Ζουράρης. Δεν ξέρω αν σε αυτό έχει τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Πάντως, ειδικά στη συγκυρία που περνάμε σήμερα, μου φάνηκε αυτή η δήλωση λίγο ανεπικίνδυνη. Θα μου πείτε, προέρχεται από το στόμα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει την ιδιορυθμία του, όπως είπα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έχει εκλεγεί βουλευτής των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος αυτός είναι υφυπουργός παιδείας, που τον διόρισαν ο Τσίπρας και ο Καμένος. Είτε είναι, είτε δεν είναι περίεργος, είναι υπουργός. Υπουργός παιδείας είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στο 211-1860-001 μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο από τώρα και για τα επόμενα 15 λεπτά και να μας πείτε την άποψή σας για τον κύριο Ζουράρη, για την πρότασή του ή μάλλον για την απόφασή του, έτσι την παρουσίασε, να ανοίξουν πολλά τζαμιά στην Ελλάδα για να μπορούν να θρησκεύονται, ισλαμικά τεμένοι, για να μπορούν να θρησκεύονται όλοι οι μουσουλμάνοι μετανάστες που βρίσκονται στον τόπο μας και όλοι όσοι πρόκειται να έρθουν στην πορεία των επόμενων ετών. Κυρία Σταυρούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Εγώ έχω ξαναπάρει στην εκπομπή σας και είμαι τακτική ακροάτρια σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω, ο Θεός να μας φωτίσει και να βάλει το χέρι του για τα παιδιά, τα νέα, για τους νέους ανθρώπους. Αυτός τώρα ο κύριος που το είπε αυτό, το αφεντικό του που είναι ο κύριος Καμένος, δεν τον ακούει, που ήθελε να φύγει ο άλλος υπουργός, αλλιώς θα παρατιότανε και θα ρίχνε το Τσίπρα, τώρα δεν τον άκουσε το δικό του τον υπουργό να του κόψει το κεφάλι. Αυτοί που τον ψηφίσανε, δεν τον ψηφίσανε να είναι άθεος, τον ψηφίσανε γιατί πίστευε και όπως και ορκίστηκε στη Βουλή χριστιανός. Τώρα, τι διπλοπροσωπίες είναι αυτές? Αυτά είναι διπλοπρόσωπα πράγματα. Αυτά είναι πονηρά πράγματα.
Μόνο αυτό θέλω να πω, και ο Θεός να φυλάξει το λαό μας και τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα καλό πολύ. Καλό σας απόγευμα. Κυρία Δανάη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω. Ναι, ναι. Σας ακούω μια χαρά. Καλησπέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια δεν φτάνουν για να σας καλύψουν. Είστε καταπληκτικός, σας παρακολουθώ κάθε μέρα, πολύ σωστά τα λέτε, ισότιμοι ακόντων βεβαίως, και έρχομαι στο σημερινό τώρα με τον κύριο Ζουράρη. Ο κύριος Ζουράρης τρελάθηκε. Αν θέλετε τζαμιά και τζαμιά, ας κάνει πρώτα την Αγία Σοφιά Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, και μετά ας κάνει και τζαμιά. Αλλά το προσπάθησε καθόλου αυτό? Όχι. Λοιπόν, είναι, να μην πω τη λέξη, τη φαντάζονται όλοι τι μπορώ να πω γι' αυτόν, και να σταματήσει να μιλάει. Και αν είναι δυνατόν κάτι να πάθει, να φύγει από εκεί πέρα. Το ένα είναι αυτό. Θα σας έλεγα πριν κάτι άλλο. Αυτό είναι χθεσινό, προχθεσινό. Δεν πειράζει. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι πολύ μεγάλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κοντεύω τον αιώνα. Είμαι 90 ετών. Ψηφίζω από τα 18 μου. Κάθε φορά, μα και να έλειπα από την Ελλάδα, ερχόμουν και ψήφιζα. Η κόρη μου λείπει στο εξωτερικό, έρχεται και ψηφίζει. Για να μην χάσουμε μία ψήφο. Για να μην χάσουμε την πατρίδα μας. Τώρα, σε ποια περιοχή έχουμε... μένετε, κυρία Δανέη? Ορίστε. Σε ποια περιοχή της Αθήνας μένετε? Μένω μεταξύ Κάραβελ και Χίλτον. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν... Στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, λοιπόν. Ναι, Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, προχθές άκουσα το εξής. Ότι η κυρία, σε μια εφημερίδα, δεν ξέρω ποια είναι καινούρια, η κυρία Μπαζδάκα... Μπαζιάννα. Κυρία Περιστέρα Μπαζιάννα, η σύντροφος του Πρωθυπουργού. Η Περιστέρα είπε ότι δεν είναι πρώτη κυρία, επειδή την αναφέρανε πρώτη κυρία, ούτε Αμερικανάκη, ξέρω εγώ. Είναι Αμερικανιά, είπε αυτό. Α, ναι, μπράβο, μπράβο, έτσι το είπε. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, αν δεν είναι πρώτη κυρία, να πάει στο σπίτι που έμενε και όχι στο ψυχικό. Να μην έχει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πρώτους κλπ. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά της στο ειδικό σχολείο, που είναι μάλιστα και από Ιεραπόστολο Αμερικανό, το σχολείο Χίλ. Σχολή Χίλ, ναι. Εγώ είμαι αρχαία, σας είπα, και ξέρω όλα. Ναι. Λοιπόν, να μας κάνει τη χάρη, να μας αφήσει ήσυχη, και αν δεν θέλει να είναι πρώτη κυρία, είναι ντροπή της. Όχι γιατί δεν θέλει να είναι, να μην είναι καθόλου, και ούτε τη νιώθω. Αλλά υποβιβάζει και τον σύζυγο. Σύζυγο. Τον. Τέλος πάντων. Γιατί όταν λέει είμαι αυτό και αυτό και αυτό, έβγαλε τις περγαμηνές τις όλες και ο άλλος έχει μια ψεύτικη περγαμηνή. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Δανάη μου, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Κύριε Στέφανε, καλησπέρα σας. Ναι. Σας ακούω. Είστε ο κύριος Λοβέρδος. Εγώ είμαι. Ήθελα, επειδή είμαι κριτικός και έχω βαφτίσει μερικά παιδιά, να σου δώσω την ευχή μου να έχεις την υγειά σου για να προχωράς να λες αλήθειες. Γιατί ίσως είσαι ο μοναδικός, ας πούμε, που ακούμε με πραγματικά με αληθινή φωνή. Κύριε Στέφανε, επειδή είπατε ότι είσαστε κριτικός και επειδή εγώ την Κρήτη την σέβομαι πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά λεβεντογέρον και έχει βγάλει κορυφαίες προσωπικότητες και άνθρωποι φιλόξενοι και άξιοι κριτικοί. Απορώ όμως, για εξηγήστε μου εσείς που είστε κριτικός, πώς είναι δυνατόν να είναι κριτικοί ο Πολάκης και ο Ζουράρης? Δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ, πολύ λυπάμαι, ειλικρινά σας λέω, και ντρέπομαι, ας πούμε. Δεν τους αναφέρω, δεν μπορώ να τους αναφέρω καθόλου. Αυτά τα ονόματα με εξοργίζουν. Γιατί δεν είναι, δεν ξέρω, δεν είναι καθόλου, ούτε άνθρωποι δεν είναι. Δηλαδή περισσότερο, ας πούμε, που θα έπρεπε να έχουν κάποια κοινωνική, κάποια, ας πούμε, προσωπικότητα, είναι, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας αναφέρω πόσο παλιά άνθρωποι και πόσο, πώς σκέπτονται αυτοί οι άνθρωποι.
Κύριε Λοβέρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Κύριε Λοβέρο, επειδή εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τα Κατσαβίδια. Με ακούτε? Μια χαρά. Ναι, επειδή εγώ έχω καλή σχέση με τα Κατσαβίδια, θα ήθελα να συναντήσω κάποια στιγμή τον κύριο Ζουράρη και να τον ρωτήσω ποια βίδα είναι ξεβιδωμένη, να τη βιδώσω. Ναι. Διότι μόνο αυτού πρόκειται. Ναι, πάει, αλλά ξέρετε όμως, δεν είναι ο Ζουράρης μόνος. Αν ήταν ο Ζουράρης και ήταν ένας προσεγγραφικός άνθρωπος που λέει ό,τι θέλει, δεν έχει σημασία. Είναι ένας εκλεγής βουλευτής με την ψήφο των Θεσσαλονικαίων, μόνο την κρατική καταγωγή. Και τον έκαναν υπουργό Τσίπρας και ο Καμένος. Δεν έγινε από μόνος του. Δεν ήρθε ξαφνικά και είπε μια κουβέντα. Αν ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε κουβέντες απλώς, δεν του δίναμε και σημασία. Κύριε Λοβέρδο, έχετε την εντύπωση ότι όλοι οι ψηφοφόροι. Να σας ακούω. Όλοι οι ψηφοφόροι οι οποίοι ψηφίζουμε έχουμε πολιτική κρίση. Πολιτικά όχι. Μπορεί να μιλάμε κάθε μέρα. Όχι, αλλά βέβαια. Πολιτική κρίση δεν έχουμε. Σωστό. Δεν έχουμε πολιτική κρίση. Οπότε, μην νομίζετε ότι αυτοί που ψηφίζουν τον Ζουράρη και τον κάθε κύριο Ζουράρη είναι και οι άνθρωποι που έχουν το απόλυτο δίκιο ή κάνουν την απόλυτη... Προς Θεούς. Ο κύριος Τσίπρος, ο κύριος Καμένος τον έκαναν υπουργό όμως. Ο κύριος Καμένος είναι χειρότερος από όλους. Ο κύριος Καμένος είπε πάρα πολλά πράγματα για όλους. Για όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους, ότι είχαν σκύψη, ότι ήταν προδότες, ήταν. Αυτός όχι με τα τέσσερα, με τα 14 σκύψη, έχει γυρίσει τον πισινό του όλος πάνω και κοιτάς μόνο πάνω. Λοιπόν, μην τον λαμβάνετε υπόψη και τον κύριο Καμένο, αλλά και τον προϊστάμενο του κύριου Καμένου, ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας στην προκειμένη περίπτωση, διότι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος και που κοιμάται λέει ψέματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Λεβέρδο, καλησπέρα σας. Και σας έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας παρακολουθώ και εγώ. Και δεν συμφωνώ απόλυτα με όλα που λέτε. Δεν χρειάζεται. Όπως και δεν συμφωνώ με την πρώτη κυρία που. Φοβάται, ζητάει την αυτή του Θεού να βοηθήσει τα παιδιά, τα νέα, από τα τζαμιά. Τα νέα, τα παιδιά να τα βοηθήσει ο Θεός αν υπάρχει από την ανεργία. Έτσι, αυτή είναι η δική μου, το δικό μου ζητώ. Τζαμιά γίνουν όσα θέλουν. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Δεν αλλάξω τη θρησκεία μου. Αυτός που πιστεύει, πιστεύει. Δεν με φοβίζει τίποτα από αυτό. Σωστό. Όποιος πιστεύει πραγματικά δεν πρέπει να αλλάξει. Να αξιοπιστήσει. Ένα, όπως λέτε εσείς, ένα. Ένα είναι σαν να το απαγορεύεις. Είναι χειρότερο αυτό. Ας τους τα αφήσει ελεύθερους. Συγγνώμη, δεν σας ακούω όμως. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι αυτό που θα τους το απαγορεύσουν εδώ, αφού έτυχε να έρθουν εδώ... Ναι, ναι. Αυτό είναι χειρότερο, αν τους το απαγορεύσεις. Το έχω δει, έτυχε να δω, να είμαι κάποτε σε ένα σχολείο. Και... Κάποιοι καθηγητές θέλουν να πάρουν τα παιδιά με το ζόρι στην εκκλησία. Δεν πηγαίνανε. Όταν τα αφήσανε ελεύθερα, πηγαίνανε πιο πολλά. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη. Παρακαλώ. Και παραλαμβάνω, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Εδώ μιλάμε ελεύθερα και ο καθένας έχει την άποψή του, φτάνει να την εκφράζει με ευπρέπεια, φυσικά. Έτσι. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Ευαγγελία, καλησπέρα σας. Χαίρετε, κύριε Λοβέρδο. Τι να σας πω, αυτοί οι άνθρωποι είναι ανεκδίγητοι. Τον κύριο Ζουράρη δεν θα ασχοληθώ μαζί του, τον ξέρει όλος ο κόσμος, τον έχει ακούσει όλη η κοινωνία. Εγώ δεν θα με παραξηγήσετε, αλλά ευτυχώς που υπάρχει η δική σας εκπομπή και μπορούμε να εκφραζόμαστε. Έπεσα από τα σύννεφα το Σάββατο που άκουσα για λίγο, δεν τον παρακολουθώ. Δεν τον παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό, πάνω από χρόνο, τον κύριο Αυτιά. Μίλαγε ο Γεωργιάδης και χαρακτήρισε τον κύριο τον Τσίπρα και γυρίζει και του λέει «Σε παρακαλώ δεν θα σε αφήσω να το πεις, δεν θα σε αφήσω, είναι ο πρωθυπουργός μας και πρέπει να τον σεβόμαστε». Και κάθεται ο κόσμος και παρακολουθεί τον Αυτιά να ενημερωθεί για τα οικονομικά του. Τον καταλαβαίνουνε τι λέει.
Γιατί εγώ νομίζω ότι αν ήμασταν όλοι οικονομολόγοι, θα είχαμε πάρει μέτρα να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να περιμένουμε να περάσουμε το μήνα μας με 400 ευρώ. Ας μιλάμε λοιπόν για κάποιους δημοσιογράφους που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και ο κόσμος δεν τους βλέπει και κάθονται και κάνουν πλήση εγκεφάλου. Ο μόνος δημοσιογράφος, ο μόνος, και δεν το λέω για να σας κολακεύσω, ειλικρινά πιστέψτε το, στη ζωή μου σας ορκίζομαι, ότι είσαστε ο μόνος δημοσιογράφος που μιλάτε ακριβώς όπως είναι. Αλλά θα παρακαλούσαν ένα πράγμα. Μη λέτε το ίδιο κάνανε και οι άλλοι. Μας κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ, κακά τα ψέματα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν Εγώ δεν το λέω ποτέ το ίδιο κάνανε οι άλλοι. Για κανένα δεν το λέω. Όχι, όλοι όχι, έχουν κρυθεί. Δεν το λέω για σας. Για σας ότι το λέτε. Λέω για τους δημοσιογράφους όλους, που με το που πάει να μιλήσει κάποιος της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και στο δικό σας κανάλι, η βραδινή εκπομπή, σας παρακαλώ μην μιλάτε. Τώρα έχουν αρχίσει το ίδιο και με το ΠΑΣΟΚ. Όσοι πάνε να μιλήσουν από το ΠΑΣΟΚ, σας παρακαλώ μην μιλάτε. Γιατί, κύριε, να μην μιλήσουμε? Όλοι έχουν δικαίωμα γιατί να μιλάνε. Γιατί να μην μιλήσουμε? Η Νέα Δημοκρατία, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι ένα κόμμα λαϊκό που αγγίζει τον εργάτη και τον προύχοντα. Εγώ γεννήθηκα στη μεσαία τάξη. Δεν είχα ποτέ μου τη δυνατότητα να γίνω εργοστασιάρχης. Πρέπει να μισώ τον εργοστασιάρχη. Ίσα ίσα που αν υπάρχουν εργοστασιάρχες, θα υπάρχει και φαγητό στον κόσμο. Εάν υπάρχουν επιχειρήσεις, συμφωνώ, όπως το λέτε κάθε μέρα, θα είμαστε όλοι, συμφωνώ, και θα περνάμε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευαγγελία. Θίξατε πολλά ζητήματα. Θα δώσουμε μια τελευταία για σήμερα τηλεφωνική συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στον κύριο Μιχάλη. Θα τα ξαναπούμε όμως. Θα έχετε δυνατότητα να ξαναμιλήσετε. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Κύριε Μιχάλη, με ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, έδειξε η κυρία Ευαγγελία προηγουμένως, έδειξε πολλά ζητήματα. Πραγματικά, εάν υπάρχει οικονομία που αναπτύσσεται, είναι καλό για όλους μας. Δεν είναι μόνο για τους πλούσιους, για τους εργοστασιάρχες. Είναι καλό για όλους. Τώρα, ό,τι είπε για τον κύριο Αυτιά, εγώ δεν την είδα την εκπομπή. Ξέρω ότι έγινε μεγάλη σύγκρουση με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Εγώ θίξατε όμως, μου χτυπήσατε μια ευαίσθητη χορδή. Διότι εγώ, αντίθετα από πολλούς άλλους που κάνουν πρωινές εκπομπές και που λέγανε επί σειράν ετών και αυξήσεις και νέες συντάξεις και νέα επιδόματα και πάρε στους συνταξιούχους και στους μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, εγώ έλεγα πάντα την αλήθεια και τους έλεγα για τα δυσάρεστα. Εγώ τους έλεγα ότι έρχεται κατάρρευση του συνταξιωτικού συστήματος. Εγώ είχα ταχθεί υπέρ του νόμου Γιαννίτση και έγινα κακός με πάρα πολλούς φίλους και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, για να είμαι ειλικρινής. Όταν έλεγα ότι αν δεν γίνει η αναδιάρθρωση το 2000 του συνταξιωτικού συστήματος, θα καταρρεύσει, θα έρθει η μέρα που θα καταρρεύσει και θα σκάσει στη μούρη μας. Και συνέβηκε. Και συνέβη αυτό. Γιατί το ξέρω, το βλέπα να έρχεται. Και εμένα με αποκλείσανε και από τα μέσα ενημέρωση. Τι να κάνουμε όμως? Ο καθένας δίνει λόγο στη συνείδησή του. Εγώ δίνω λόγο στη συνείδησή μου. Και εγώ, παρόλο που έχω περάσει δύσκολα και επαγγελματικά και οικονομικά, εγώ λέω πάντα αυτό το οποίο πιστεύω και αυτό που βλέπω να έρχεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή σήμερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και αύριο. Και σήμερα το βράδυ μπορείτε να με παρακολουθήσετε και στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.